πάμε στο πάνελ. Τις επόμενες μέρες έχουμε μία εξαιρετική εκδήλωση. Είναι εκδήλωση μέσα από ένα αγώνα δρόμου και θυσίας εις μνήμη των 200 βέβαια ετών από τις φοβερές σφαγές των ανθρώπων της Χιούμας, και είναι γνωστό ότι δεν έμεινε πέτρα σε πέτρα. Είναι μία εκδήλωση της οποίας η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον Σύλλογο Υγείας, το Χίος Ράνι, τον Πρόεδρο, το Διοικητικό του Συμβούλιο, και πραγματικά αισθάνομαι την ανάγκη να τους συγχαρώ. Ήταν το έναυσμα μέσα από τις πολλές εκδηλώσεις που έχει η Επιτροπή των εορτασμών μνήμης, των εκδηλώσεων μνήμης της Χίος 2022, της οποίας ως γνωστόν πρόεδρος είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Παύλος Καρουγεράκης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές. Θέλω να ευχαριστήσω εκείνους οι οποίοι τελικά βρίσκουν χρόνο, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, πρωταθλητές που θα είναι εδώ τις επόμενες μέρες, για να τιμήσουν τα 200 χρόνια από τις σφαγές, έτσι, από τις φοβερές σφαγές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και βέβαια δεν είναι εκδηλώσεις, επιτρέψτε μου να το πω, δεν είναι εκδηλώσεις μίσους, είναι εκδηλώσεις πόνου. Πόνου και μνήμης. Για όλους εκείνους οι οποίοι αδίκως εσφαγιάσαν, πότισαν την γη των προγόνων μας, έτσι το αίμα έφτασε μέχρι το πάτο της θάλασσας, για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα το υπερπολίτημο αγαθό της ελευθεριάς μας. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Ευχαριστίες λοιπόν σε όσους συνέβαλαν για αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματικά είναι ξεχωριστές και νομίζω ότι αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες. Εμείς ως Δήμος είναι γνωστό ότι είμαστε παρόντες σε κάθε τι το οποίο ξεχωρίζει, σε κάθε τι το οποίο προβάλλει, αλλά και σε κάθε τι που θυμίζει το χρέος μας απέναντι σε όλους εκείνους οι οποίοι έδωσαν πολλά, και βέβαια εκείνο που έδωσαν και είναι το μεγαλύτερο και υπερπολιτιμότερο αγαθό, είναι η ίδια τους η ζωή. Δεν θα μακρηγορήσω, κλείνω με συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά στη μεγάλη προσπάθεια, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο και θέλω να το ομολογήσω, στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις θυσίας και μνήμης. Να είστε καλά. Ο Δήμος Χίου, δια της Επιτροπής Επαιτειακών Εκδηλώσεων, συμμετέχει και στηρίζει αυτή την ιδιαιτέρως σημαντική και θα μπορούσα να πω και σημαδιακή δράση που ξεκίνησε με την πρόταση και τον συντονισμό του Χίος Ράνινγκ και αναμφίβολα αποτελεί μία εξέχουσα, θα μπορούσα να πω, εκδήλωση στο διάβα αυτό του επαιτειακού χρόνου. Από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να σημειώσω την ιδιαίτερη ικανοποίηση του Δήμου για το ότι στελεχώνεται η δράση αυτή με τις συμμετοχές ιδιαιτέρως διακεκριμένων προσωπικότητων που ακριβώς υπογραμμίζουν την σημασία αυτής της δράσης. Η δράση που είναι δρόμοι μνήμης, λαμπαδιδρομία μνήμης και επίσκεψη σε όλα τα χωριά και τα μέρη του τόπου μας, θέλουν να φέρουν ένα μήνυμα μνήμης αλλά και ειρήνης ταυτόχρονα. Όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, δεν είναι εορτή που θέλει να σκαλίσει κακίες και οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν μπορούμε και να μην τιμήσουμε τους προγόνους μας. Ταυτόχρονα, αφού είναι και μήνυμα ειρήνης, είναι και ένα χέρι φιλίας προς όλους τους λαούς, γιατί αυτό σηματοδοτεί η δράση αυτή. Προς τους συντοπίτες μας, κατοίκους της Χίου όλων των χωριών, αλλά και τους επισκέπτες αυτών των ημερών, ανακοινώνουμε και καλούμε και σημειώνουμε την επιθυμία μας για παρουσία και συμμετοχή
στις πλατείες που θα περάσουν οι δρομείς, στα δρόμενα που θα γίνουν σε διάφορους τόπους και με αυτό όχι μόνο με το χειροκρότημά τους, αλλά ταυτόχρονα η παρουσία τους θα αναδείξει το παλμό της ψυχής και της εθνικής υπερηφάνειας μας. Να σημειώσουμε, όπως θα πούνε βέβαιως και οι άλλοι ομιλητές, πως οι δράσεις είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με μία μικρή λιτή εναρκτήρια εκδήλωση κάθε μέρα εδώ στην πλατεία στον Ανδρεάτα του Κανάρη και από εκεί και πέρα θα έχουμε όλους τους δρομείς και όλα τα δρόμενα σε όλο το νησί. Και πάλι ευχαριστούμε τους λοιπούς συντελεστές των δράσεων αυτών και καλούμε το χιώτικο λαό σε συμμετοχή αυτών. Σε σχέση δε με τους τιμόμενους προπάτορές μας, να σημειώσουμε ότι τιμούμε την μνήμη τους γιατί προσέφεραν τη ζωή τους για τη δική μας ελευθερία και σε εμάς εναπόκειται να στηρίξουμε την νέα γενιά για κάθε καλύτερη εποχή. Ο κύριος Νύχτας, ο αντιπεριφερειάρχης. Θέλω και εγώ να πω με τη σειρά μου τα συγχαρητήρια και στο Δημοχείο και στην Επιτροπή των Επιτροπικών Εκδηλώσεων και φυσικά και στο κύριο Ράνι, στο φίλο μου τον Χριστόφορο τον Μερούση, γιατί πραγματικά με τις δράσεις του αναδεικνύει το νησί μας, αναδεικνύει τον πολιτισμό μας, αναδεικνύει αν θέλετε τα αθλητικά γεγονότα που έχουμε και πολύ περισσότερο είναι αυτό που κάνει είναι να οδεύει να κατευθύνει τους νέους προς τον αθλητισμό και να έρθουν κοντά ώστε να μπορέσουν να διαπράσουν χαρακτήρα, προσωπικότητα και να ξεπεράνουν τις δυσκολίες της ζωής. Αναφορικά τώρα με το επαιτειακό της ημέρας και των ημερών μάλλον, θα ήθελα να πω ότι είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Το ξέρετε όλοι σας, ότι ακόμα και τώρα με κομπορημοσύνη απειλούν τα νησιά μας, απειλείται η Ελλάδα από ανώσιους, απαράδεκτους και ανιστόρητους ανθρώπους. Για μας αυτό είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε και να πούμε ότι τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δώσαν τη ζωή τους για μας, τους προγόνους μας δηλαδή, ότι δεν πρόκειται να είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων και οπωσδήποτε η θυσία τους δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Θα είμαστε πάντα κι εμείς ενωμένοι, θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους και να δείξουμε ότι για μία ακόμα φορά οι Έλληνες όταν ενωμένοι μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε επιβουλία. Συγχαρητήρια παραλαμβάνω σε όλους. Είναι μια ιδιαίτερη δράση. Η τιμή είναι πραγματικά μεγάλη και πιστεύω ότι όλες αυτές τις δράσεις του αθλητισμού και του πολιτισμού, βέβαια, η περιφέρειά μας τη στηρίζει και θα τη στηρίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και τώρα επιτρέψτε μου να πω το λόγο έχει το καμάρι της Χίου μας, ο άνθρωπός μας, ο Χριστόφορος Μερούσης, ο πρωταθλητής Πλιστάκης και Πολάκης μαραθωνοδρόμου μας και δικαίως είμαστε περήφανοι, είναι ο πρόεδρος του Χίου Ράνι και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσπάθεια που καταβάλει παρά τις πολύ μεγάλες υποχρεώσεις που έχει ακόμα. Χριστόφορε, ο λόγος σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους, όπως έχω ξαναπεί, τους συνεργάτες μου, τους αφανείς ήρωες που είναι από πίσω μου και στελεχούν με τέτοιες δράσεις. Τα παιδιά αυτά λείπουν συνέχεια και ανελειπώς από το σπίτι τους, από την οικογένειά τους, ώστε να αφιερώνουν χρόνο να κάνουν ωφέλιμες διοργανώσεις και δράσεις προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία. Έτσι λοιπόν, το τριήμερο 23 με 25 του μήνα θα κάνουμε τη λαμπαδιοδρομία για τα 200 χρόνια της Σφαγής Ισχύου, ένας ελάχιστος πόρος τιμής μέσα από αυτό που αγαπάμε, το οποίο θα διασχίζει και θα διανύει όλο το νησί μας. Καλούμε λοιπόν, και όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, θα τονίσω, δεν είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι πολύ δύσκολο.
θέλει πολύ καλό συντονισμό. Καλούμε το νησί και τους συντοπίτες μας να το αγκαλιάσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους προσκεκλημένους μας που θα μας τιμήσουν, όλους εσάς. Και εύχομαι την Κυριακή το βράδυ να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι, γεμάτοι, να έχει πάει καλά όλο αυτό. Δεν είναι αγώνας, είναι κάτι επαιτειακό και ελπίζω να γίνει όπως αρμόζει στην ιστορία μας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο λόγος στον Ζμίναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, συντοπίτη μας, τον Παντελή τον Γατάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπά τυχείο με πάθος, είναι κοντά μας, προσφέρει, συνδράμει, όχι μόνο εδώ, αλλά νομίζω ότι και σε πολλά άλλα πράγματα και είναι σίγουρο ότι θα προσφέρει και στο μέλλον. Κύριε Ζμίναρχε, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για όλα και βέβαια ο δρόμος είναι μακρύς για ακόμη περισσότερα και χρησιμότερα πράγματα. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ. Όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντες, όλο αυτό το δρόμενο είναι ένα μνημόσυνο για τους αθώους συμπολίτες μας, προγόνους μας, που χάθηκαν τόσο άδοξα μέσα από μια καταστροφή από την οποία το νησί μας ουδέποτε επανέκαμψε. Μα ακόμα και σήμερα, αν αναλογιστούμε τη δόξα που είχε την εποχή εκείνη η Χίος, που ήταν κέντρο πνευματικής αναφοράς της Ανατολής, υπολοιπόμαστε και πρέπει να το έχουμε αυτό σαν στόχο να φτάσουμε ξανά εκεί ψηλά. Είναι λοιπόν ένα μνημόσυνο πρωτίστως, προγόνους. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μέσα από αυτή τη δράση θέλουμε να αφυπνίσουμε τη συλλογική, την παχιακή συνείδηση ότι η ιστορία δεν είναι απλά αριθμοί ή νούμερα, είναι ζωές ανθρώπων. Οι άνθρωποι που ζούσαν τότε εδώ ήταν φλήσυχοι. Ζούσαν μια καθημερινή φυσιολογική ζωή όπως και εμείς σήμερα. Και όμως κατέληξε η ζωή τους να είναι τόσο τραγική. Και εμείς προσπαθούμε σήμερα, μέσα και από αυτή τη δράση, λίγο να ξυπνήσουμε από τον εφησυχασμό, να επαγρυπνήσουμε. Γιατί είναι δύσκολες οι εποχές που περνάνε. Το βλέπουμε γύρω μας. Άρα λοιπόν θέλουμε μέσα από αυτή τη δράση και να τιμήσουμε και να αφυπνιστούμε. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, είναι ένας τριήμερος δρόμος μνήμης, ένα οδηπορικό σε όλα τα χωριά της Χίου. Θέλουμε, θα θέλαμε όλοι οι συμπολίτες μας να είναι εκεί, παρόντες. Ελάτε να τιμήσουμε τους προγόνους μας. Τρέξτε μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Και επικοινωνείτε πράγματα, κάθε φορά ειδικότερα τα γεγονότα, τα σημαντικά τα οποία αφορούν την Χίο μας. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν και προς εσάς. Κυρία Μέντα. Μία ερώτηση έχω αναφορικά με δεδομένο ότι η μνήμη είναι για να περνάει στις επόμενες γενιές. Έχετε μπει κάποια στιγμή στην διαδικασία, δεν ξέρω αν έχει σχεδιαστεί, να έχετε κάποια επαφή έστω στα σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε αυτό το τριήμερο η νέα γενιά. Έχει μπει καθόλου αυτό στο τραπέζι? Αρμοδιότερος να το απαντήσει είναι ο κύριος Καλογεράκης. Βεβαίως έχω και εγώ την άποψή μου γύρω από αυτό. Θα δώσω όμως το λόγο σε εκείνον, αφού πω το εξής. Νομίζω ότι στα σχολεία μας διδάσκεται η ιστορία. Και θέλω να ελπίζω ότι καλά πάει, παρά τις όποιες αλλοιώσεις έχει υποστεί στο διάβα των τελευταίων χρόνων, έτσι λοιπόν, διδάσκεται. Και πιστεύω ότι τα παιδιά διδάσκονται. Καλό είναι βέβαια να τους φρεσκάρουμε τη μνήμη μέσα από εκδηλώσεις. Όμως θα δώσω το λόγο για να πει περισσότερα πράγματα, ενδεχομένως να προτείνει και κάτι. Κύριε Καλογεράκη. Επί της ερωτήσεως, δύο σημεία μόνο έχω να σημειώσω. Το πρώτο, ότι από πλευράς δρομέων ακριβώς δεν γνωρίζω αν υπάρχουν παιδιά της δευτεροβάθμιας κυρίως που συμμετέχουν στις λαπαδιδρομίες. Νομίζω ότι ήταν ελεύθερο το πεδίο για όσους επιθυμούν. Το ουσιοδέστερο όμως επί της ερωτήσεως είναι τούτο που θα πω, ότι όπως είχαμε πράξει κατά τον Ιούνιο που δώσαμε τη δυνατότητα ουσιαστικά
στήριξης και δωρεάν μεταφοράς στο Μουσείο Μνήμης Φαγών στον Άγιο Μινά. Το ίδιο θα πράξουμε τώρα, μετά από σχετική συνεννόηση, κατά τον Οκτώβριο και Νοέμβριο για τμήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μια σχετική απόφαση. Το έχουμε ήδη προγραμματίσει. Νομίζω ότι είναι και πολύ καλύτερο και αποδοτικότερο αυτό για τη γνώση της ιστορίας στον τομέα αυτό. Να μας πείτε λίγο το διαδικαστικό, πώς θα γίνει, πώς θα γίνει το οργανός και ποιοι συμμετέχουν. Στο ερώτημα που θέσατε και το προηγούμενο, όσον αφορά τη συμμετοχή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, επειδή θα έχουμε την τιμή να έχουμε Ολυμπιονίκες στο νησί μας, οι οποίοι θα κάνουν επίδειξη Ολυμπιακών αθλημάτων στην πλατεία την Παρασκευή το πρωί μετά την τελετή της Αφής και το ξεκίνημα της διοργάνωσης, τα σχολεία της πόλης θα παραστούν το πρωί στην πλατεία και θα πάνε μέρος αυτών στη βιβλιοθήκη του Κοραΐου με τον οποίο θα συνεργαστεί για να δούμε τη μικρή έκθεση που υπάρχει για τις σφαγές του Κοραΐου για την Παρασκευή πάντα μιλάμε. Όσον αφορά το πλαίσιο όλο της διοργάνωσης, την Παρασκευή, πέρα από τα αθλήματα τα οποία θα γίνουν εδώ στην πλατεία, έχει μία ομιλία στο ομοίο κοινωνικό κέντρο, στην οποία θα έχουμε την τιμή να ακούσουμε πρωταθλητές, ολυμπιονίκες και διεθνείς αθλητές, οι οποίοι θα τιμήσουν το νησί μας και θα μιλήσουμε στους νέους που θα έχουν κατέβει κάτω από παιδιά, από τα σχολεία, αλλά και από αθλητικούς συλλόγους, για να παρακολουθήσουν μια ομιλία σχετικά με τον αθλητισμό και τις συγκινήσεις που αυτές μπορεί να δώσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσουμε σε μια άλλη κατεύθυνση. Το ίδιο δρόμενο θα διεξαχθεί στα Καρδάμιλα το Σάββατο στις 1 η ώρα, πριν 1 παρατέταρτο, μετά την αρχή της φλόγας στο Μάρμαρο, όπου στη στέγη της Μαρίας, για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, οι διεθνείς που θα έχουν και οι αθλητές θα μιλήσουν πάλι στους συλλόγους και στα παιδιά πάνω στη Χίο, στη Βόρεια Χίο, στα Καρδάμιλα. Αντίστοιχη δράση έχει σχεδιαστεί για την Κυριακή, στις 5 η ώρα, οι αθλητές που θα είναι στο νησί μας, εδώ πάλι στην πλατεία, θα μιλήσουν στους νέους και στους συλλόγους περί του αθλητισμού. Οπότε θα υπάρχει μια αρκετά σημαντική αξιοποίηση αυτών των διεθνών εξαιρετικών αθλητών που θα έρθουν στο νησί μας, που θα είναι μοναδική ευκαιρία να τους δουν σε αυτή την έκταση και σε αυτή την ολότητα τα παιδιά μας και η νεολαία μας. Όσον αφορά τα υπόλοιπα δρόμενα, έχουμε πει την Παρασκευή το βράδυ στον Άγιο Μινά στις 7 η ώρα, όπου θα καταλήξουν οι δρόμοι, θα έχει επιμνημόσιμη δέηση, κάποια ποιήματα από το σχολείο του κάμπου, του Κλούβα, θα έχει τους υγροψάλτες από το Ρωμανό το Μελωδό και μετά μια ξενάγηση στο Μουσείο των Σφαγών για όσους θα παρευρίσκονται εκεί πέρα. Στη συνέχεια υπάρχει μια εκδήλωση εδώ στην πλατεία στις 8.30 ώρα με λαϊκά άσματα που μπορεί ο κόσμος να έρθει να τα παρακολουθήσει. Το Σαββάτο επίσης, μόλις τελειώσουμε τη διαδρομή μας στη Βόρεια Χίο, θα καταλήξουμε στο Μελανιός. Ξέρετε ότι εκεί έγινε η μεγαλύτερη σφαγή του χιακού πληθυσμού και μαζεύτηκαν πάνω από 12.000 σκλάβοι στην Ανατολή. Εκεί λοιπόν θα καταλήξουμε και θα έχει και επιμνημόσια δέηση και ομιλία από τον καθηγητή τον κύριο Κώστα Φραγκονίχαλο στο χωριό. Και την Κυριακή, πέρα από την εκδήλωση που σας ανέφερα εδώ με τους αθλητές, θα έχουμε την τελετή λήξης που θα έχουμε εδώ στο άγνωμα του κανάλι, που θα κάνουμε απονομές των αναμνηστικών, των μεταλλείων και θα έχει μια ομιλία από την κυρία Λουτράρη. Και επίσης θα έχουμε προεκτικούς συλλόγους οι οποίοι θα συνδράμουν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο της εκδήλωσης. Οπότε καλούμε τον κόσμο να παραστεί σε όλη αυτή την έκταση, γιατί έγινε αρκετά πλούσια, όπου μπορεί ο καθένας. Ευχαριστώ. Μια κουβέντα μόνο να πω. Μου την έδωσε αφορμή από τα προλεχθέντα. Όλη αυτή η ιστορία της Χίου είναι σημαντικό και από τους ανθρώπους που θα έρθουν, που πραγματικά
είναι σημαντικοί και έχουν αποδείξει ότι έχουν αξία και είναι γνωστοί, ενισχύεται πάρα πολύ η προβολή του νησιού μας, έτσι. Το λέω αυτό και ως αντιπεριφερειάρχης του τουρισμού, με ενδιαφέρει άμεσα αυτό, η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, η κουλτούρα μας, κάτι το οποίο είναι σημαντικό και πιστεύω ότι και εσείς, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν είχα την ευκαιρία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ΚΙΟΥ, αλλά και όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την προβολή, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως, γιατί βοηθάει πάρα πολύ το έργο μας δηλαδή της προβολής του νησιού μας και των ιδιαιτεροτήτων. Είμαστε λάτρεις του θεματικού τουρισμού και πιστεύω ότι αυτό θα είναι κάτι ευεργετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.